αυτή η παρέλαση ανοίγει στην ερωτική μουσική που θα πλαισιώσει υπό τους ήχους της σήμερα τα πολιτικά και στρατιωτικά τμήματα. Με άψογο σχηματισμό και πιανίζοντας τα θρηλυκά αιματήρια παίρνει τη μνήμη μας μέρες δόξας και μεγαλείου. Στη σύγχρονη εποχή, η στρατιωτική μουσική πέρα από τις κλειστές στρατιωτικές λειτουργίες επιτελεί κοινωνικό έργο σε σχολεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και συμμετέχει συχνά σε διάφορες τοπικές εκδηλώσεις. Θυμώντας την ιστορία του σώματος που μετρά σχεδόν δύο αιώνες, το προσωπικό της στρατιωτικής μουσικής εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, καταστώντας υψηλούς στόχους. Αφού απέδεσε και ρυθμό των σχετικών, κατευθύνεται προς το χώρο όπου θα καταβάλει και κάτω από το σύνολο της θα παρελάσουν όλα τα τμήματα. Αυτή τη στιγμή ο καθηγητής φυσικής αγωγής κ. Σολακίδης Γιώργιος κατευθύνεται προς τους επισήμους για να δηλώσει την έναρξη της πολιτικής παρέλασης. Τμήματα προς παρέλαση εμπρός μάρς. Ο Σύλλογος επανειδήθηκε στη Λέσβο πριν 30 περίπου χρόνια με στόχους εθνικούς, πατριωτικούς, κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς. Χειροκροτήθηκα παιδιά και τους απογόνους των ηρών Ελληνοαμερικανών του 1940. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο εκπαιδευτηρίων πλάτων ο παραμεθένιος κόσμος. Come on.
ιδιωτικός παιδικός σταθμός και ειδικών υπηρεγωγείων Ειδικούπολη. Ιδιωτικός παιδικός σταθμός, μουσικό μέγαρο πρασίνο. Χορευτικό του Δήμου Μυτιλίνη. Το χορευτικό του Δήμου Μυτιλίνη από το 1982 μέχρι και σήμερα εκπροσωπεί το νησί μας στον ελλαδικό χώρο αλλά και σε διεθνείς εκδηλώσεις δείχνοντας το καλύτερο εαυτό του. Χορευτικό τμήμα του Χριστιανικού Κέντρου Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλίνης. Η σχολή του Χριστιανικού Κέντρου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλίνης είναι βραβευμένη από τον Όμιλο UNESCO για την προσφορά και στην παιδεία και στον πολιτισμό. Χορευτική ομάδα παραδοσιακών χωρών Χοροδιπόρη. Η χορευτική ομάδα Χοροδιπόρη υπό την αιγύρια του Συλλόγου Υπηρωτών Λέσβου Κώστας Κρυστάλης ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό τη διάδοση και διάσωση των χωρών και εθήμων. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρίων Μυτιλίνης. Το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρίων με πλούσιο βεστιάριο στολών και αξιόλογο δυναμικό παρουσιάζει εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χορευτικό τμήμα του Εξωτερικού Πολιτιστικού Συλλόγου Επάνω Σκάλα. Αυτή τη στιγμή παρελάμβει ο Προσφυγικός Πολιτιστικός Σύλλογος Επάνω Σκάλα με το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών του Συλλόγου.
Ο πολιτιστικός σύλλογος και η επάνω σκάλα ιδρύθηκε το 1981 και το 1984 με πρωτοβουλία του συλλόγου στήθηκε το περίπτωτο άγαλμα της Λουκρεσιάτισσας Μάνας, προσανατολισμένο να κοιτάει τις ελισμόνιδες πατρίδες και ελληνικής γης της Μικράς Ασίας. Η ομάδα παραδοσιακών κορών κοροδιπόρη. Η εθνική ομάδα κοροδιπόρη την υγεία του Συλλόγου Πυριακών Λέσχου όταν στη Στάλια συζήτηκε το 2014 με σκοπό τη διάσωση και διάδοση της παράδοσης των χωρών και των εθήμων από όλη την Ελλάδα. Σήμερα απαρεθεί περίπου 100 χορευτές με σήματα προχωρημένων αρχαρίων, καθώς και το παιδικό τμήμα. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ακολουθεί το περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τη Λίμνη. Είναι το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό κίνημα του κόσμου και της Ελλάδας. Ιδρύθηκε στη χώρα μας το 1877 από τη Βασίλισσα Όρδα. Απαντήσει στη Λέσβο από το Σώμα Κοινωνικής Πρόνοιας που σε καθημερινή βάση και όλο τον χρόνο προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του. Ελληνική ομάδα διάσωσης παράρτημα Λέσβου. Η ελληνική ομάδα διάσωσης παράρτημα Λέσβου εδρεύει στην Μυτιλήνη από το 2001. Αποτελείται από εθελοντές, διασώστες, άρχιοι εκπαιδευμένοι στην έρευνα και διάσωση ανθρώπου σε κίνδυνο. Είναι εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Ιδιωτικό, δημοτικό σχολείο με τη Λίμνη. Δημοτικός σχολείο Βαριάς. Δημοτικός σχολείο Ταξιαρχών. Θα παρακαλούσαμε λόγω του COVID να κατάλληλε τις αποστάσεις και να φοράτε τις μάσκες σας.
πρώτο δημοτικό σχολείο στην Κυβίνη. Δεύτερο δημοτικό σχολείο με τη μήνυα. Τρίτο δημοτικό σχολείο με την Κυβίνη. Στη συνέχεια το τέταρτο δημοτικό σχολείο. Πέμπτο δημοτικό σχολείο με την Κυβίνη. Συνέχεια το έκτο δημοτικό σχολείο. Αυτή τη στιγμή περνάει από τη συζήτηση μου στο 7ο Δημοτικό Σχολείο με την Κυβίνη. We'll be right back.
Αυτή τη στιγμή στην αφετηρία της Παρελάσσος αποκαλύπτονται οι πολεμικές σημαίες των μονάδων της 98 ανωτέρας διοίκησης αρμάτων εθνοφυλακής της Μεραρχίας Αρχιπελάγου. Ακολουθεί το 8ο Δημοτικό Σχολείο Μητυλίνη. Στη συνέχεια το 9ο Δημοτικό Σχολείο. Ακολουθεί το 10ο Δημοτικό. Εντέκα το Δημοτικό Σχολείο Μητυλίνη. Στη συνέχεια το 15ο Δημοτικό Σχολείο Μητυλίνη. Συνεχίζουμε με τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εργαστή ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάστασης Λέσβο. Πρώτο πρότυπο γυμνάσιο Μητυλίνη.
ακολουθεί το δεύτερο γυμνάσιο με την Ήμη. Είναι το τρίτο γυμνάσιο. Συνέχεια, το τέταρτο γυμνάσιο με την Ήμη. Ακολουθεί το πέμπτο γυμνάσιο. Ακολουθεί το έκτο γυμνάσιο με την Ήμη. Αυτή τη στιγμή περνάει από τους επισήμους στο μουσικό σχολείο με την Ήμη. Στη συνέχεια, ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Λέσβο. Ακολουθεί το πρώτο πειραματικό Λύκειο Μυτιλίνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
στη συνέχεια το δεύτερο γενικό λύκειο Μυτιλίνη. Στη συνέχεια, τρίτο γενικό λύκειο. Τέταρτο γενικό λύκειο Μυτιλίνη. Στη συνέχεια το πέμπτο γενικό λύκειο Μυτιλίνης, Βενιαμίνο Λέσβιος. Ακολουθεί πρώτο επαγγελματικό λύκειο Μυτιλίνη. Στη συνέχεια, το δεύτερο επαγγελματικό λύκειο Μυτιλίνη. Ακολουθεί εξαιρετικό επαγγελματικό λύκειο Μυτιλίνη.
Ακολουθεί το σώμα ελληνικού οδικισμού, τοπικό τμήμα Μυτιλίνη. Σώμα ελληνικού οδικισμού είναι μια παγκόσμια αυτόνομη ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους σε 140 πόλεις στην Ελλάδα και 144 χώρες στον κόσμο, με πάνω από 10 εκατομμύρια μέλη σε όλη τη γη. Γιορτάζοντας 90 χρόνια ενεργής και θελοντικής προσφοράς στη Λέσβο, κάνοντας πράξη το υπερετούν. Οι 4.000 του οδηγισμού προσπαθούν με βάση το οδηγικό παιδαγωγικό πρόγραμμα να δημιουργήσουν υπεύθυνους και ελεύθερους πολίτες με όραμα την πρωτοπόρα συμμετοχή στο κοινωνικό γίνεται. Η τυπική θέση των πολιτικών τμήματων, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, οι πρόσκοποι της Λέσβο, η παλαιότερη και μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση νέων του νησιού, επικεφαλής της σημαίας της περιφερειακής εφορίας προσκόπων Λέσβου, με τα θεωρητικά και πολιτικά παράθυμα και τα άλλα μετάλλια τιμής από τους κοινωνικούς φορείς της Λέσβου, και αναγνώριση της προσφοράς της προσκοπικής κίνησης. Σήμερα παρελάβουν αντιπροσωπείες από το δεύτερο σύστημα προσκόπων Μυτιλίνης και το τρίτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Μυτιλίνης. Αυτή τη στιγμή ο καθηγητής της Ειδικής Αγωγής, ο κύριος Στολακίδης Γεώργιος, κατευθύνεται προς την επιστήμη μου για να δηλώσει τη λύση της πολιτικής παρέλασης. Χαρήκαμε την νεολαία μας. Ας ετοιμαστούμε τώρα να χαρούμε και να χειροκροτήσουμε τα στρατευμένα μας νιάτα, τις ένοπλες δυνάμεις μας, τους φρουρούς της πατρίδος μας και τιμωρούς κάθε επίδοξη επιδρομέα. Θυμούνται οι παλαιότεροι, καμαρώνουν και διδάσκονται οι νεότεροι. Χειροκροτήστε τους! Περνάει μπροστά από το χώρο των επιστήμων ο έχοντα γενικό πρόσταγμα της θεωρητικής παρέλασης με το επιτελείο του, ο οδηγητής της 24ης διοίκησης αρμάτων εθνοφυλακής της ΚΥΣ. Κατευθύνεται στη θέση του απέναντι από τους επιστήμους. Τώρα, κυρίες και κύριοι, περνά μπροστά από το χώρο των επιστήμων ο έχοντα γενικό πρόσταγμα της θεωρητικής παρέλασης με το επιτελείο του. Ως κεφαλή της θεωρητικής παρέλασης θα περάσουν οι πολεμικές σημαίες όλων των μονάδων της Πειραρχίας. Συγκείται η πολεμική σημαία της 98 ανώτερης διοίκησης αρμάτων εθνοφυλακής,
της Πειραρχίας Αρχιπελάγου. Και 98 ΟΤΕ συγκροτήθηκε την 20 Απριλίου του 1975 με έδρα την Μυτιλήνη, αλλά η ιστορική της διαδρομή ξεκινάει από το 1916, όταν πρωτοσυγκροτήθηκε ως Πειραρχία Αρχιπελάγου, όπου έλαβε μέρος στο μακεδονικό μέτωπο κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα πλησιάζουν στις επισήμους οι πολεμικές σημαίες των μονάδων της Πειραρχίας Αρχιπελάγου. Οι έντοξες πολεμικές σημαίες αντιπροσωπεύουν την ιστορία και τις μάχες των μονάδων τους. Χειροκροτήστε τους! Και τώρα πλησιάζουν τα πεζοπόρο τμήματα με τα δύο τάγματα παρελάσεων. Το πρώτο τάγμα παρελάμβει τη σημαία του 265 μηχανοκίνητου και του τράγματος της Εθνοφυλακής. Ακολουθεί ο διοικητής με το επιτελείο του. Οι λόγοι του τάγματος παρελάμβουν σε άξιο σχηματισμό. Το ηρωικό πεζό, σύνθημά του είναι το «Δία και δώστα και ρετίν», το όπλο της δόξας της θυσίας. Οι οποιοσδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν ούτε θα μειώσουν τον βουδαστικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη, το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζει σε αυτόν. Περνούν οι πειραστητές των δικαίων και οι συνεχιστές των υψηλών εθνικών πολεμικών παραδόσεων. Περνούν οι συνεχιστές των αγωνιστών που από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη ιστορία έγραψαν σελίδες δόξας και ανδρείας. Χαρίζω σε εμάς την πολυπόθητη ελευθερία και δημοκρατία. Το δεύτερο τάγμα παρελάβει υπό τη σημαία της δεύτερης επιβαρχίας των αναγνωρίσεων εθνοφυλακής του τον διοικητή και το επιτελείο του. Οι άντρες των Σαρακισμένων, τα παλικάρια των αμάτων μάχη, οι καλύτεροι οι δόλακες της πατρίδας μας, με την ανυπέρβλητη την ισχύ πυρό. Ο τρόμος κάθε τύρου του εισβολέα, σύνθημα των Σαρακισμένων μας είναι όπου η δόξα και το καθήκον παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς, καμαρώσεις του Λεβεντόπουλους νεαρούς βλαστούς της χώρας μας, τους συνεχιστές των τρίλων και των οσιοσαπουγών οσιρών. Φέρουν μαζί τους σύγχρονα όπλα, διόπτρες ημέρας και νύχτας, καθώς και σύγχρονα αντιερματικά όπλα και πολυβόλα, αλλά και υπερσύγχρονα επικοινωνικά συστήματα. Καμαρώστε τους, θαυμάστε τους, χειροκροτήστε τους. Στη συνέχεια, παρελάμβει λόγος από άντρες δαγμάτων εθνοφυλακής της Λέσβου. Ο λόγος αποτελείται από άντρες δαγμάτων εθνοφυλακής Άντισσας, Καλονής, Μυτιλήνης και Πολυκλήτου. Ακολουθούν οι ανεξοδητές και αμφίβοι καταδρομής με τα πράσινα μπερέ. Το έμπλημά τους, ο τολμών νικά. Οι άντρες των ειδικών δυνάμεων σκληρά εκπαιδευμένοι, ικανοί να δράσουν σε οποιοδήποτε μέρος. Ορμόμενοι από θάλασσα, ξηρά και αέρα. Είναι έτοιμοι να τιμωρήσουν κάθε εισβολέα. Η άξιολη εμφάνιση, η λεβεντιά και το ισχυρό του τρόνημα μας δίνουν σιγουριά ότι αποτελούν τους τιμωρούς κάθε εισβολέα του νησιού μας. Η στρατιωτική μουσική που υποστήριξε ολόκληρη τη σημερινή παρέλαση αποχωρεί. Χειροκροτήστε τους! Το γενικό πρόσταγμα πλησιάζει την εξέδρα των επιστήμων και αναφέρει πέρα στους παρελάσεων. Μουσική
εδώ τελείωσε η σημερινή μεγαλειότητα παρέλαση.